Για να επισκεφτούμε τη Λίμνο. Επιβάτες 4 άτομα. Αυτό το καραβάκι επιχορηγείται από το κράτος για να εξυπηρετεί το νησί. Σε λίγο φτάνουμε στο νησί της Λίμνου, θα πάμε στη Μύρινα, είναι μια πολύ μεγάλη πόλη και τουριστικό μέρος. Πλησιάζουμε το νησί, το λιμάνι. Εδώ είναι η παραλία της Μυρίνας. Στο βάθος βλέπουμε ένα μεγάλο κάστρο. Που μαρτυράει ότι και από αυτό το νησί έχουν περάσει πολλοί κατακτητές. Στο νησί της Λίμνου συναντήσαμε πάρα πολλούς στρατιώτες. Είναι γεμάτο το νησί στρατό. Και φάγαμε και το καλύτερο παγωτό που έχουμε φάει ποτέ στη ζωή μας. Εδώ, στο ταξίδι της επιστροφής, είχε λίγο φουσκοθαλασσιά στο γυρισμό. Και επιστρέφουμε πίσω στο νησί του Αγίου Ευστρατείου. Σε λίγο
θα συναντήσουμε και πάλι το νησί του Αγίου Ευστρατείου από τη βόρεια μεριά. Πολύ απόκρημνα μέρη, η Φιεστιογενή. Εδώ βλέπουμε δύο παραλίες. Άλλη μία παραλία. Άλλη μία παραλία πάλι, Ποσχιάν. Εδώ σε λίγο θα μπούμε στο λιμάνι μέσα. Μέσα στο λιμάνι ήταν αραγμένη μία πυραβλάκατος.
αυτό το καραβάκι που βλέπουμε στο βάθος είναι το καράβι που φέρνει τα καύσιμα για το ηλεκτρικό εργοστάσιο του νησιού. Το όνομα Βέργος στο νησί του Αγίου Ευστρατείου το γνωρίζουν ακόμα και τα μικρά παιδιά. Κάποιος συγγενής μας Βέργος υπήρξε ένας παγκοσμίου φήμης παλαιστής με παγκόσμιες διακρίσεις, ένας πολύ δυνατός άνδρας ο οποίος έχει αφήσει εποχή και είναι γνωστός σε όλο το νησί. Σήμερα κατεβήκαμε μία βόλτα στην παραλία του Αγίου Ευστρατείου. Ο δρόμος αυτός πηγαίνει προς την παραλία. Εδώ είναι το ξενοδοχείο που μένουμε. Ένα γήπεδο μπάσκετ, δυστυχώς δεν υπάρχουν νέοι για να αγωνίζονται. Επίσης παιδική χαρά, δεν υπάρχουν παιδιά για να παίζουν. Εδώ βλέπουμε μερικά μικρά ξενοδοχεία τα οποία είναι κοντά στην παραλία. Thank you.
μακριά στο βάθος βλέπουμε μία ανεμογεννήτρια. Είναι υποεγκατάσταση, τη φτιάχνει ΔΕΗ και εδώ βλέπουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν. Από μια άλλη οπτική γωνία βλέπουμε και πάλι το οικόπεδο των Βέργιδων. Εδώ πάλι με το φίλο μας τον κύριο Κώστα. Αν και δεν τα ξέρω, τα φιλήσω όλα. Όλους τους Βέργους. Όλους, ε. Όλοι τον Βέργικο και όσοι είναι οι Ιουσατήτες Βέργικο. Να είσαι καλά. Μπορεί να κατηγούμε κανένα ταξίδι και δεν έχει θέλω να πάω κάπου. Δεν έχει πάει. Άναψε. Και εδώ είναι οι τελευταίες στιγμές της παραμονής μας στο νησί του Αγίου Ευστρατείου. Είναι βράδυ, περιμένουμε το καράβι, θα έρθει στις 11 η ώρα περίπου να μας πάρει για το ταξίδι του γυρισμού. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που μου δόθηκε ευκαιρία να επισκεφτώ αυτό το νησί των προγόνων και εύχομαι να μπορέσω, αν μου δοθεί η ευκαιρία, να ξαναεπισκεφτώ πάλι αυτό το μέρος. Τελειώνοντας, ζητάω να μας συγχωρήσετε για τα λάθη. Είμαι πολύ ερασιτέχνης, επίσης και για τα φραστικά λάθη. Και εδώ τελειώνει η αφήγησή μας από το νησί του Αγίου Ευστρατείου.
Στέλλας.